σε καμία περίπτωση ο λαός δεν πρέπει να δεχθεί, και ένα μέρος δυστυχώς το δέχεται, ότι οι εκλογές ίσουν λαϊκή κυριαρχία. Λαϊκή εντολή είναι. Λαϊκή κυριαρχία δεν είναι. Γιατί αν ήταν λαϊκή κυριαρχία δεν θα πίναγε ένα μεγάλο μέρος του λαού σήμερα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν δεχθήκαμε πολεμική επίθεση. Δεν είχαμε καταστροφή, πλημμύρες, τσουνάμια κτλ. Στην Ελλάδα να πούμε ότι πεινάσαμε. Επομένως, λαϊκή εντολή είναι, βεβαίως. Σεβόμαστε με αυτή την έννοια τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν είναι λαϊκή κυριαρχία. Για κοιτάξτε, το 2012 έγινε μία αλλαγή στον πολιτικό συσχετισμό στην Ελλάδα. Βεβαίως έγινε. Και αν θέλετε, τηρουμένων των αναλογιών, μία ανάλογη έγινε και το 81. Και μάλιστα το 81, ανεξάρτητα από τη γνώμη που είχαμε και έχουμε για το ΠΑΣΟΚ, αυτή η αλλαγή ήρθε σαν συνέπεια μεγάλων λαϊκών αγώνων. Η οποία, αν γίνει η αλλαγή στις επόμενες εκλογές, είναι πολύ πιθανό και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να είναι προϊόν αγώνων, προϊόν κάλπης θα είναι.